Έχουμε μέσω Skype Γιάννης Πρωτούλης από τα κομβικά νέα στελέχη. Καλησπέρα κύριε Πρωτούλη, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕΑ. Θυμάμαι καλά, 7-8 ήταν το 7-8. Ναι, έχουν περάσει και διακόνια. Νέος είστε πάντα και θα παραμείνετε νέος, όπως όλοι μας. Βουλευτής Β' Αθήνας, υπεύθυνος του Εργατικού Συνδικαλιστικού Τμήματος Κεντρικής Επιτροπής από το 2015, Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αύριο, βλέπουμε στο ριζοσπάστη, κύριε Πρωτούλη, 21ο συνέδριο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στο Γαλάτσι. Το μήνυμα του συνεδρίου. Μια όμορφη εκδήλωση αύριο. Πριν πάμε, πριν το πείτε, στο σποτ του συνεδρίου. Πάμε να το δούμε. 21ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. 24 με 27 Ιουνίου. Δυνατό ΚΚΕ. Νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για τον σοσιαλισμό. Λοιπόν, αυτό είναι το σποτ, κύριε Πρωτούλη, ο λόγος σε εσάς. Το μήνυμα του αυριανού του συνεδρίου που ξεκινάει αύριο. Αύριο ξεκινάμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία θα γίνει στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο του Γαλατσίου, με όλα τα μέτρα υγείας, προστασίας της υγείας μας μέσα στην πανδημία, για να ξεκινήσουμε το 21ο συνέδριο, στο οποίο συζητάμε τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν και στη χώρα μας και διεθνώς. Συζητάμε τις ανάγκες των ανθρώπων της δουλειάς, των ανθρώπων του μόχθου, της νεολαίας, της νέας γενιάς. Και συζητάμε πώς θα κερδίσουμε ως ο νους, η καρδιά και ο οργανωτής της εργατικής πάλης, της λαϊκής πάλης για τον σοσιαλισμό, πώς θα κερδίσουμε τις λαϊκές συνειδήσεις, γιατί αν δεν εμπνευστούν οι λαϊκές συνειδήσεις από αυτό το μεγάλο σκοπό, δεν μπορεί να γίνει πολλά πράγματα περιμένοντας, αναθέτοντας σε σωτήρες να μας γλιτώσουν από αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί τον τελευταίο ιδιαίτερα 1,5 χρόνο είναι ότι είναι πιο όριμο από ποτέ να αλλάξει ριζικά, ριζοσπαστικά, σε μια ανώτερη μορφή οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης η κοινωνία μας. Να οικοδομηθεί η σοσιαλιστική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως αυτό που ζήσαμε και ζούμε και δεν έχουμε βγει ακόμα στο ξέφωτο, όπως είναι η πανδημία, να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως τα τεράστια ποσοστά της ανεργίας που παραμένουν και έχουν εκτοξευτεί με την πανδημία και την νέα καπιταλιστική κρίση που ξέσπασε πάνω από 1 εκατομμύριο είναι άνεργοι, τα τεράστια προβλήματα που ζούμε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, αν μου επιτρέψετε, με όλη αυτή τη σαπίλα που αναδύεται με τις δολοφονίες, τις κακοποιήσεις γυναικών, όλη αυτή τη σαπίλα που δείχνει ότι αυτό το σύστημα, ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Όσο παραμένει, θα βασανίζει συνολικά τις ζωές μας, τις συνειδήσεις μας και τις επόμενες γενιές. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε με αυτό το σύστημα. Κύριε Πρωτούλη, με βάση τους κανόνες της αστικής δημοκρατίας, το λέγαμε και πριν. Λέγαμε όταν ήρθε το εργασιακό νομοσχέδιο, είχαμε και τις κουβέντες εδώ και με τους ανθρώπους του Υπουργείου Εργασίας, του κ. Χατζηδάκη κλπ. Ότι θα πέρναγε το εργασιακό νομοσχέδιο. Εγώ θα αφήσω να περάσει και το συνέδριο, το 21ο συνέδριο του ΚΚΕ. Θα φύγει την Κυριακή, θα βγει η νέα Κεντρική Επιτροπή, θα γίνει επανεκλογή του γραμματέα. Από τη Δευτέρα, πώς σκέφτεται το κόμμα, το ΚΚΕ, να αντιδράσει απέναντι στο νομοσχέδιο το οποίο έχει περάσει? Πέρασε και έφυγε, ή θα έχουμε συνεχή αγώνα και διαφορετικές παραστάσεις στους χώρους δουλειάς και όχι μόνο? Κοιτάξτε, στα χωριά λέγανε μια παροιμία όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Λέγανε εκεί που μάθαμε το γάιδαρό μας να μην τρώει, ψόφισε. Αυτό ισχύει και για το εργασιακό νομοσχέδιο. Έχετε την εντύπωση ότι οι εργαζόμενοι θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το ΚΚΕ? Το ΚΚΕ εννοείται ότι θα πρωτοστατήσει με όλες τις δυνάμεις, το έχουμε δηλώσει και εμείς τα λόγια μας τα μετράμε πάρα πολύ καλά. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις αυτό το νομοσχέδιο να πεταχτεί στα σκουπίδια. Αλλά να δούμε τη μεριά των ίδιων των εργαζόμενων. Δηλαδή, έχετε την εντύπωση ότι ένας εργαζόμενος θα καθίσει αγόγγιστα? Τώρα, αυτές τις μέρες έχουμε κάψον. Θα καθίσουν δηλαδή οι άνθρωποι στο γιατί, στην οικοδομή,
τις μεταλλουργίες, οι καθαρίστριες, οι άνθρωποι που δουλεύουν delivery με τα μηχανάκια, να δουλεύουν 12 και 13 ώρες μέσα στον καύσωνα μέχρι εξαντλήσεως για να πάρουν 2 και 3 ευρώ παραπάνω και να πληρωθούν αργότερα με ρεπό και άδειες αυτές τις αστιότητες που λένε δεν θα αντιδράσουν. Δηλαδή, θεωρεί κανένας ότι οι εργαζόμενοι θα υπομείνουν για πάρα πολύ καιρό αυτή την κατάσταση? Εμείς θεωρούμε ότι τα κατασταλτικά μέτρα που παίρνουν, τα μέτρα απέναντι στη συνδικαλιστική οργάνωση, τα μέτρα ενάντια στην απεργία, φανερώνουν ότι και η ίδια η κυβέρνηση, αλλά και οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, κατανοούν ότι αυτά τα πράγματα, όταν εφαρμοστούν στη ζωή, δικαιολογημένα θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Γι' αυτό και αυταπατώνται, νομίζοντας ότι αν επιβάλλουν κατασταλτικά μέτρα, θα μπορέσουν να ανακόψουν γενικευμένες διαμαρτυρίες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε μαζί με τις αναγκαίες αντιδράσεις και την αλλαγή του πολιτικού συσχετισμού που έχει επιβάλει να περνάνε στις συνθήκες πανδημίας με τον περιορισμό της πολιτικής και κοινωνικής δράσης, να περνάνε τέτοιου είδους εκτρώματα. Το ένα είναι το εργασιακό, ακολουθεί το ασφαλιστικό, δηλαδή πρακτικά τα χρήματα των εργαζομένων να ξαναπαιχθούν, να τζογαριστούν, ας το πούμε έτσι, το χρηματιστήριο και να ξαναχαθούν. Αυτό πρόκειται να έρθει, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακολουθούν μέτρα για νέους περιορισμούς, ταξικούς φραγμούς στο σχολείο του λαού μας ή των λαϊκών παιδιών, για να περιοριστεί η μόρφωσή τους ή η εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Έρχονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και όλα αυτά για να ξαναμπεί μπροστά η μηχανή καπιταλιστικής ανάπτυξης με τα πακέτα τα καινούργια που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, επομένως, είναι ένα πακέτο που πρέπει να συζητήσουμε συνολικά τη ριζική αλλαγή και του πολιτικού σχετισμού. Γιατί άκουγα πριν το σχολιασμό που κάνατε στις δημοσκοπήσεις, άρα μπαίνει και ένα τέτοιο θέμα. Κύριε Πρωτούλη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή σέβομαι τη θέση και τη στάση όλα αυτά τα χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είστε από τα λίγα κόμματα που είναι σταθερές οι θέσεις σας και είναι και σεβαστές. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να δω. Γιατί υπάρχει Συνεπής. Ναι, όχι. Εγώ τη σέβομαι. Με συνέπεια. Εγώ λέω σέβομαι. Απολύτως. Πραγματικά, γιατί δεν κάνει προς-πίσω. Το συγκεκριμένο κόμμα δεν κάνει προς-πίσω. Είναι το κόμμα του υψηλότερου ιστορικού κύρου από τότε που διαθέσαμε. Εγώ συμφωνώ. Εγώ απλώς λέω ότι ενώ καταγράφεται η δυσαρέσκεια των πολιτών στο εργασιακό, και το είπα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει φθορά. Δηλαδή έχει 2 χρόνια διακυβέρνησης και παραμένει σε διψήφια ποσοστά και δεν κερδίζει η αντιπολίτευση. Αυτό δεν σας ανησυχεί, ότι μήπως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο διαφορετικό, προοδευτικό, κάποιες δυνάμεις προοδευτικές να συμπράξουν και να πορευθούν όλες μαζί? Γιατί δεν βλέπω να κερδίζει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλά, δεν μιλάω για το Κίνημα Αλλαγής, γιατί βρίσκεται και σε μια διαδικασία διαδοχής. Μάλιστα. Αν υπάρξει διαδοχή. Λοιπόν, δεν σας απασχολεί αυτό? Ναι, και ερχόμαστε στο βασικό θέμα του 21ου Συνεδρίου, δηλαδή την ανάγκη να διαμορφωθεί μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Μπορείτε να πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ να συμπορευτείτε. Εγώ αυτό θα σας ρωτήσω ανοιχτά τώρα. Μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία αυτών που πλήττονται από όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας, των αγροτών. Μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία για την ανατροπή. Όχι να κάνουμε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία για να υπερψηφίσουμε τα μισά άρθρα του εργασιακού νομοσχεδίου. Α, τώρα είπατε κάτι πολύ σωστό. Έτσι δεν είναι? Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ανατροπής, εννοούμε. Άρα η συμμαχία ανατροπής είναι μια συμμαχία όσων πλήττονται, όσων έχουν συμφέρον, δηλαδή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, η οποία θα επιβάλλει αυτή η συμμαχία, θα επιβάλλει και πολιτικές ανατροπές χωρίς να περιμένουμε από συγκολής κορυφών, γνωστών πολιτικών δυνάμεων, προεκοπημένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν και στη χώρα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας την αυταπάτη ότι αυτές οι δυνάμεις θα αναβαπτιστούν ξαφνικά και θα αλλάξουν. Όπως είναι για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν θα μπορέσετε να κάνετε μια σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Που κυβέρνησε, για να σπάσετε το δεξιό μέτωπο, λέω εγώ τώρα. Ναι, συζητάμε τώρα για παράδειγμα το ασφαλιστικό. Και έχουμε τον νόμο Κατρούγκαλη, ο οποίος θα έρθει να συμπληρωθεί με τον καινούριο νόμο Χατζηδάκη. Έχουμε το εργασιακό που συζητήσαμε και πριν, το οποίο έρχεται να πατήσει πάνω στους προηγούμενους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τους πληστηριασμούς. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει ότι είναι ιδιώνυμο αδίκημα, ακόμα και διαδηλώσεις απέναντι στους πληστηριασμούς. Ή να πάρουμε για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Θα αναβαπτιστεί τώρα το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά? Έχει ψηφίσει 3 μνημόνια και τώρα τι θα γίνει?
θα γίνει ριζοσπαστική αριστερά που θα τα βάλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για να έχουμε μια ριζική ριζοσπαστική αλλαγή για τη ζωή μας. Εμείς δεν συζητάμε για να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Δεν συζητάμε για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική με άλλα ονόματα, με άλλα χρώματα, με άλλα κόμματα στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Μιλάμε να αλλάξουμε την κατάσταση προς όφελος της ζωής μας και των σύγχρονων αγών σε μια κοινωνία που ζούμε στον 21ο αιώνα, που βλέπουμε ότι το ρολόι διαρκώς γυρνάει προς τα πίσω και εμείς πρέπει να το στρέψουμε τη φορά του προς την πρόοδο, όχι προς τη συντήρηση και συνοπισθοδρόμηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρωτούλη, για να βοηθήσω τη συνάδελφο, γιατί σκέφτεται να ψηφίσει κουκουέ την επόμενη φορά. Το πω όλα λίγο... το κάνει ανεπιφύλακτα. Αλλά μπράβο. Πριν συζητήσουμε για τις εκλογές, πρέπει να βάλουμε όλοι μας το χεράκι για να ανασυναχθεί και λίγο το κίνημα. Είδατε τι φόβο προκάλεσε η απεργία στις 10 του μήνα. Δεν προκαλούσε κανένα φόβο. Γιατί χύθηκε τόσο μελάνη. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν... βγήκανε παράνομες απεργιακές κινητοποιήσεις. Γιατί ψηφίζονται νόμοι ενάντια στην απεργία. Άρα να πρέπει το... να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην οργάνωση και στην πάλη. Να το πω, κύριε Πρωτούλη, λίγο ετωλακαρνάνικα. Λοιπόν, αν γίνονται, όποτε και αν γίνουν οι επόμενες εκλογές. Λίγο πολύ μας το είπατε, μας το ξεκαθαρίσατε. Αλλά το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά για να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση. Εσείς θα το πείτε. Γίνονται εκλογές. Θα είναι με απλή αναλογική. Τα κόμματα θα καταγράψουν τη δύναμή τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σύμφωνα με τις εικόνες της στιγμής, έχει αυτή τη δύναμη που έχει. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη στο μέλλον. Εκεί, αν υπάρξει ένα κάλεσμα, το κουκουέ, σχεδόν μονολεκτικά, κύριε Πρωτούλη, από τις δυνάμεις αυτές, τις οπορτουνιστικές, τις ρεβιζιονιστικές κλπ. Συμμετέχει μας με το ΜΕΡΑ25, το ΣΥΡΙΖΑ, αφήνω έξω το ΚΙΝΑΛ. Αν δεχτεί κάποια πρόσκληση, συμμετέχει. Ναι, κριτήριο είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ. Και κριτήριο είναι και η οργανωμένη πάλη του λαού μας. Αυτό είναι το βαρόμετρο. Μην γελιόμαστε τώρα. Υπάρχει λοιπόν μία πείρα την οποία πρέπει να την επιστρατεύσουμε. Δεν είμαστε πλέον ούτε το 2012, ούτε το 2015, ούτε το 2019. Έχει περάσει μια δεκαετία από πάνω μας, ιδιαίτερα από μια γενιά, η νέα γενιά που σήμερα, ναι, οι άνθρωποι παραμένουν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και 30 και 35 χρονών, έχουν φάει ήδη μια μεγάλη οικονομική κρίση, 400.000 άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, κάποιοι ξαναγυρνάνε, άλλοι ξανασκέφτονται να φύγουν. Σε αυτή τη δεκαετία της τεράστιας ανεργίας, της αναδουλειάς, της φτώχειας, των πληστηριασμών, σε αυτή τη δεκαετία που τα είδαμε όλα, είδαμε και όλες αυτές τις επιλογές να γίνονται πράξη. Και είδαμε να δοκιμάζονται στη ζωή πλέον. Όχι στα χάρτια. Δηλαδή, όχι στα δημοσιογραφικά πάνε. Είδαμε να δοκιμάζονται στη ζωή. Είδαμε συγκυβερνήσεις. Είδαμε κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας. Είδαμε κυβερνήσεις κοινωνικής σωτηρίας. Είδαμε πρώτη, δεύτερη φορά, αριστερά, τρίτη. Τα είδαμε όλα. Άρα, χρειάζεται να προχωρήσουμε μπροστά, όχι σαν ξαναζεσταμένη σούπα. Πρέπει να δούμε τι μπορεί σήμερα να αλλάξει αποφασιστικά τα πράγματα. Μάλιστα. Εμείς λέμε το μεγάλο εμβόλιο αυτή τη φορά είναι το ισχυρό κουκουέ. Είμαστε και πριν τις εκλογές του 2019 λέγαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από τη στιγμή που σήμερα υπάρχει ένας συσχετισμός, αυτή είναι η κατάσταση, που μπορεί να μην ανατρέπει σήμερα ριζικά τα πράγματα, όμως αντιπολίτευση μπορεί να κάνει μόνο ένα ισχυρό κουκουέ. Και όσο πιο ισχυρό είναι το κουκουέ, τόσο είναι περισσότερες οι προϋποθέσεις για να έρθει πιο κοντά αυτή η ώρα. Από το 2019 μέχρι σήμερα, αυτό επιβεβαιώθηκε. Οι εργαζόμενοι μας παρακολουθούν, γνωρίζουν ποια ήταν η προσφορά του κόμματός μας μέσα στην πανδημία για να κρατηθεί όρθιο ο λαός μας, να κρατηθεί όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, ποια ήταν η προσφορά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για να μην περάσει η καταστολή και αντιδημοκρατικά μέτρα απαγορεύσεων των διαδηλώσεων. Τη κινητοποίηση της νεολαίας, τελευταία στο εργασιακό νομοσχέδιο, γνωρίζουν επομένως την αξία πλέον του να υπάρχει ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σήμερα, αύριο και στο μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρωτούλη, δύο απαντήσεις εντάχει πριν σας αφήσουμε. Καταρχάς, στο φίλο τον Κώστα, γιατί Γαλάτσι και όχι στον Περισσό. Γαλάτσι θα γίνει έναρξη, εσείς πείτε τα, και μετά θα μεταφερθούν εργασίες την Παρασκευή στον Περισσό, έτσι δεν είναι? Είναι μια μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε, η οποία ακριβώς επειδή υπάρχει πανδημία και θέλουμε να τηρήσουμε όπως κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν μπορούσαμε τόσο κόσμο να τον φέρουμε στο φίλο του Περισσού. Επομένως, η πρώτη εκδήλωση που είναι ανοιχτή θα γίνει στο Γαλάτσι και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας στο φίλο του Περισσού. Στο Περισσό. Το οποίο με πολύ εθελοντική δουλειά, με ράκι,
και στήριξη από χιλιάδες ανθρώπους, καταφέραμε να το συντηρήσουμε και να το ανακαινήσουμε και όλο το σχέδιό μας. Λοιπόν, και στη φίλη από την ιστορική Κοκκινιά δεν μπορεί να έρθει. Λέει, αν μπορεί να έρθει στο Γαλάτς, δεν μπορεί να έρθει. Είναι με προσκλήσεις. Πείτε το κι εσείς. Είναι με προσκλήσεις, ναι. Είναι με προσκλήσεις, δεν μπορεί να έρθει. Είναι με rapid test. Είναι ωραία. Με... Θα παρακολουθήσουν όμως από το πόρταλ του 902 και από το κανάλι της Βουλής στην τηλεόραση. Επειδή καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλης ηλικίας, θα το βάλει το κανάλι της Βουλής και θα ακούσει, θα δει τις εργασίες και την ομιλία του Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε εξασφαλίσει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε το κόμμα μας και όχι μόνο σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Λοιπόν, κύριε Πρωτούλη, καλή επιτυχία στο συνέδριο. Θα είμαστε εκεί, θα το παρακολουθήσουμε και εμείς εδώ. Καλά, ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Καλή συνέχεια και σας. Καλησπέρα σας.